Κομπολίδης είναι δίπλα μας. Ένα παιχνίδι που μέχρι το πρώτο τελευταίο λεπτό το ελέγχατε απόλυτα. Πήγε σχεδόν όπως θα θέλατε, γιατί ήσασταν πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, μπήκε ένα δεύτερο γκολ. Τι σημαίνει αυτό για την πρόκριση, για το ζευγάρι? Ναι, σίγουρα το δεύτερο γκολ είναι αυτό που πόνεσε, θα έλεγα. Όχι, δεν ελέγχαμε το παιχνίδι. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να ελέγξει το παιχνίδι. Σήμερα είχαμε αρκετή πίεση από τον αντίπαλο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε το παιχνίδι που θέλαμε. Αναγκαστικά παίξαμε παιχνίδι το οποίο προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, νομίζω καταφέραμε να είναι ισορροπημένο ημίχρονο. Μια τέτοια στιγμή το πέναλτι και αυτό που είπαμε, το δεύτερο γκολ πλήγωσε για μας, γιατί σίγουρα δίνει προβάδισμα στον αντίπαλο. Αρκετές απουσίες σήμερα, έρθετε με αρκετά προβλήματα, γιατί μείναν έξω παίχτες που έχουν τραυματισμούς. Ακολουθεί και ένα βαρύ πρόγραμμα με τρία παιχνίδια με την Ηλιούπολη, την Κηφισιά και την Καλαμάτα, τα ντέρμπι. Και μετά θα ακολουθήσει και η ρεβάνς με τον Πανσεραϊκό. Για μας ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να δώσουμε χρόνο συμμετοχή σε παιδιά τα οποία δεν είχαν χρόνο συμμετοχή. Γιατί είναι παιδιά τα οποία δεν μας δόθηκε ευκαιρία να το κάνουμε. Μιας και τα παιχνίδια της Κυριακής είναι σημαντικά, είναι μικρό το πρωτάθλημα, οπότε κάθε παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε στα παιδιά αυτή την ευκαιρία να παίξουν, να βρουν αγωνιστικό ρυθμό και σίγουρα θα τους χρειαστούμε. Επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να δούμε το πού μπορούμε να φτάσουμε σαν ομάδα, γιατί αυτό είναι το στόχο μας. Το στόχο μας είναι να εξελισσόμαστε και παιχνίδια που είναι ανταγωνιστικά με μια ομάδα Super League 1 είναι αυτό που θέλουμε για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.